Εξαιρετική μακαρονάδα. Ό,τι και να σας πω, πρώτα δοκιμάσετε. Και πάμε τώρα να φτιάξουμε το υπέροχο μας κοτόπουλο Kiev, ένα ρετρό πιάτο που ίσως το ξέρετε αλλά το ξεχάσατε, σήμερα θα σας το θυμίσω. Λοιπόν, πάμε στην εκτέλεσή μας. Θα πάρουμε το κοτόπουλο μας. Αυτό είναι φιλέτο κοτόπουλο. Και τι θέλω να κάνω τώρα, να το βάλω μεταξύ δύο κομμάτια μεμβράνης για να το χτυπήσω λίγο να απλώσει η επιφάνεια του. Με αυτόν το meat hunter ή σφυρίν κουζίνας όπως το λέμε, πάμε να χτυπήσουμε το κοτόπουλο. Έτσι σιγά σιγά, όχι με πάρα πολύ μανία, έτσι ήρεμα, ήρεμα. Και πάμε τώρα να φτιάξουμε τη γέννηση με τυρί κρέμα. Και θα χρησιμοποιήσουμε το cream cheese μας μέσα σε ένα μπολ να μπει. Μαζί με το μαϊτανό μας, το ψιλοκομμένο. Λεμονάκι, ξύσμα φλούδα από λεμόνι. Προσθέτουμε πάπρικα, αλάτι και πιπέρι. Και προχωρούμε τώρα για να γεμίσουμε τα φιλέτα κοτόπουλου. Παίρνουμε έναν έτσι ανοιχτό φιλέτο, βάλουμε μέσα μία ποσότητα τυρί κρέμα. Συνεχίζουμε με τη λούντζα μας και παίρνουμε τρία κομμάτια λούντζα για κάθε κοτόπουλο. Τυλίγουμε. Αλείφουμε το κάθε κομμάτι με το αυγό μας. Λοιπόν, είμαστε προσεκτικοί, η ένωση να είναι προς τα κάτω και πάμε τώρα να βουτήσουμε το κάθε κομμάτι μέσα στη φτηγανιά. Και τώρα πάνω στο ταψί μας, στρωμένο με λαδόχαρτο. Θέλω έτσι να λαδώσω το πάνω μέρος. Χρησιμοποιώ το πόρερ μου λαδιού, έτσι για να το ελέγχω, δεν θέλω πολύ. Πάμε τώρα να σκεπάσουμε. Ο φούρνος μας είναι προθερμασμένος στους 230 βαθμούς. Θα ψήσουμε πρώτα σκεπασμένο το φαγητό μας για 30 λεπτά, μετά θα ξεσκεπάσουμε και θα ψήσουμε για ακόμα 10. Ο χρόνος μας έχει περάσει, οπότε τι θέλω να κάνω τώρα είναι να ξεσκεπάσω το κοτόπουλο μας. Wow. Και να το ξαναβάλω πίσω στο φούρνο, όπως είπαμε, για ακόμα 10 λεπτά. Λοιπόν, το φαγητό μας είναι έτοιμο. Το κοτόπουλο μας, δέστε το τι ωραίο που έχει γίνει, έχει τρέξει λίγο από μέσα το τυρί κρέμα, αλλά είναι εντελώς φυσιολογικό αυτό. Και φίλοι μου, το υπέροχο ρετρό πιάτο μας είναι έτοιμο.